του κ. Μηταράκη προλίγου είπε ότι αν και εφόσον δεν συνενούσε στη σύσταση της Επιτροπής θα ήταν έκθετη, το σημείωσα εδώ πέρα, στην κριτική όχι μόνο τη δική μας αλλά και του κοινού της Ελλάδος, διότι δεν θα βοηθούσε στην εξάλληψη και στη διερεύνηση των φαινομένων που εμείς καταγγέλαμε. Έκθετη στην κριτική είστε τώρα, κύριε Μηταράκη, με αυτή την κομική πραγματικά προσπάθεια που καταβάλει το κόμμα σας, και βλέπω ότι είστε συντονισμένοι όλοι, να περιορίσετε σε αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με την Επιτροπή, αντικείμενα τα οποία δεν έχουν σχέση με την νομιμότητα, αντικείμενα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ξέρετε τι κάνετε όλοι σας και οι πέντε που μιλήσατε και οι τέσσερις. Εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι πρόκειται για λίγο σύνθετα ζητήματα νομικής φύσεως και προσπαθείτε να σπείρετε κάποια αμφιβολία, να σπείρετε κάποιο είδους σύγχυση. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Γράφονται μέσα στο πόρισμα. Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα που θέτετε. Στο δεκάλεπτο φυσικά δεν μπορώ να σας τα εκθέσω εδώ. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι όλα είναι λυμένα, όλα με κεφαλαίο είναι λυμένα. Και καμία σκιά δεν υπάρχει ούτε στη δανειοδότηση, ούτε στο ιδιοκτησιακό της Κουμουνδούρου, αλλά ούτε και στις ρυθμίσεις, τη τελική ρύθμιση μάλλον του δανείου της ΕΑΡ, το οποίο παρεπιπτόντως εκφεύγει και το αντικειμένο της Επιτροπής, για να μην ξεχνιόμαστε, διότι στην απελπισία σας μέσα ξεθάψατε για δάνεια του 1990. Αλλά ας είναι. Μόνο μια κουβέντα θα πω για το ζήτημα αυτό, γιατί και εδώ σπείρεται με αλφαγιώτα μία σύγχυση. Δεν είναι σωστό ένας επιστήμονας, ένας οικονομολόγος, ένας άνθρωπος που διαβάζει νόμους να χαρακτηρίζει αυτή την εταιρεία, η οποία συμμετέχει με ένα ελάχιστο ποσοστό στο κεφάλαιο της Αυγής ως εξωχώρια, και να θέλει να αγνοήσει ότι έχει έδρα ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σε ένα μη συνεργαζόμενο φορολογικό κράτος, δεν είναι στη λίστα των κρατών που η διεθνής νομοθεσία θέτει ως απαγορευμένους, ως φορολογικούς παραδείσους, και ας μιλάμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν, παρακαλώ πολύ, διότι διακινδυνεύεται έτσι η σοβαρότητα όλων μας. Θέλω επίσης να μιλήσω λίγο ελάχιστα για την περίπτωση του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη και πάντα σε σχέση με το αντικείμενο της Επιτροπής. Ευτυχώς, κατά μία ευτυχή συγκυρία, είχε δημοσιευθεί, έλαβε ευρεία δημοσιότητα το σχέδιο πορίσματος της πλειοψηφίας. Προκαλώ τον οποιοδήποτε, εάν ψάχνει για διαπλοκή, να δει αν από την περασμένη Δευτέρα μέχρι τη Δευτέρα που θα κατατεθεί οριστικά υπάρχει έστω και μία κεραία διαφορετική. Αν έχει υπάρξει μία απάλυνση, μία άμβλυνση των πραγματικά πολύ οξιών γωνιών με τις οποίες έχουμε χαρακτηρίσει, τις παρανομίες που έκανε ο οργανισμός και ιδιαίτερα ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Ψυχάρης. Γι' αυτό τον οργανισμό δεν ταιριάζουν, κύριοι συνάδελφοι, θρήνη, ούτε ταραχή μεγάλη. Ταιριάζει μια καθαρή συζήτηση όπως αυτή που επιχείρησε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, απευθύνοντας μια πρόκληση για μια διακομματική συνένεση στο θέμα συνολικά της σωτηρίας μεγάλων εκδοτικών οργανισμών, όχι παραβιάζοντας την νομοθεσία, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με διακομματική συνεννόηση. Μια πρόκληση την οποία την απέρριψε ο κύριος Μητσοτάκης, και μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να θέλει να υποβαθμίσει την δουλειά της Επιτροπής. Ας είναι, ας το κάνει. Δεν είναι πολύ ο καιρός ακόμα, από τη μέχρι την επόμενη Δευτέρα, όπου όλα θα βγουν στη δημοσιότητα, θα αναλυθούν, θα γίνουν φύλλα φτερά, και το χειρότερο από όλα και για όλους που σήμερα καμώνονται ότι δεν συνέβη τίποτα, θα έχει δουλειά ο εισαγγελέας. Το πόρισμα όπως είναι, προαναγγέλλεται από εδώ και δεν είναι μυστικό ήδη, θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Θα κατατεθεί με πλήρη συνέστηση της ευθύνης μας, με αναλυτικότατη αναφορά σε περιπτώσεις που συνιστούν βαρύτατες πράξεις, και η δικαιοσύνη, είμαστε σίγουροι, θα κάνει το καθήκον της. Έγινε αρκετή συζήτηση πάνω στο θέμα των περίφημων πολιτικών ευθυνών. Κατά μία δημοσιογραφικού τύπου, θα έλεγα κανείς φιλολογία, ρωτούσαν όλοι, αποδίδονται πολιτικές ευθύνες? Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν επρόκειτο για
ευθύνες μελών της κυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης, ή ανεπρόκειτο για ευθύνες των κυβερνήσεων, αν υπήρχαν αυτές, των δύο προηγούμενων τακτικών συνόδων της Βουλής, ανεπρόκειτο για κάτι τέτοιο, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολιτικές ευθύνες σύμφωνα με το 153 του κανονισμού της Βουλής και τότε πραγματικά θα είχε βάση η σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Αποφεύγοντας κάθε είδους λαϊκισμό και αποκρούοντας κάθε είδους λαϊκισμό, και επειδή ακριβώς τέτοιες ευθύνες δεν έχουν προκύψει, λέμε ότι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν και θα καταδειχθούν στην πορεία. Υπάρχουν ευθύνες της ηγεσίας των πολιτικών κομμάτων που όχι απλώς έπαιρναν δάνεια και δυσκολεύτηκαν ξαφνικά να τα πληρώσουν. Όχι απλώς είχαν την αίσθηση της παντοδυναμίας και ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό το καθεστώς σε αυτή τη χώρα, αλλά συνειδητά επενέβαιναν κυριολεκτικά στην δανειοδότησή τους σε συντονισμό μεταξύ τους τα δύο κόμματα. Θυμίζω τις επιστολές, κύριε Πρόεδρε, του Δασκαλάκη και του Σπυρόπουλου, οι οποίες με ελάχιστες ημέρες διαφορά ζήτησαν τα ίδια πράγματα. 22 μέρες διαφορά. Και θυμίζω επίσης αυτό το οποίο αποδείχθηκε και κάνει τώρα ο κ. Μηταράκης, που το θυμάται, μια παράδειγμα, πρόχειρο παράδειγμα, την εκχώρηση, την παράνομη διπλή και τριπλή εκχώρηση του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας, προς την Τράπεζα Αττικής, η οποία δυστυχώς για όσους το έκαναν δεν μπορεί να απαλληφθεί, δεν μπορεί να ξεχαστεί, δεν μπορεί να παραγραφτεί. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εισαγγελέας που να κάνει ότι αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε, έτσι κάνουν όλοι. Είναι βαρύτατη ευθύνη και αυτή θα αναζητηθεί και θα αποδοθεί. Να είστε σίγουροι. Όσο για τα αφηγήματα και τις μυθολογίες, θα θέλω να θυμίσω το εξής. Όσοι διάβασαν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες, 9,5%, 9,5 στα 10 να πω, δικαιώνουν την τακτική της κυβέρνησης. Και μόνο στο θέμα του 2α, η κυβέρνηση, κατά την αντίληψη του, κατά την γνώμη της πλειοψηφίας, με συγχωρείτε. Το ίδιο κείμενο διαβάσαμε. Ή κάνω λάθος? Δεν λέει ότι είναι δημόσιο αγαθό. Δεν λέει ότι κακώς ως τώρα οι άδειες δεν δινόντουσαν. Δεν λέει ότι η κυβέρνηση προσπάθησε και το επιβαλλόμενο να ρυθμίσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Αυτά λέει. Έτσι. Και δεν λέει ότι η Νέα Δημοκρατία τορπίλησε την σύσταση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν τα λέει αυτά τα πράγματα η απόφαση? Γιατί δεν βλέπουμε λοιπόν το 9,5% παραβλέπουμε το 0,5%? Έτσι. Τώρα τελειώσουμε. Όχι κύριε Λοβέρδε, όχι κύριε. Έχουμε επίγνωση των συσχετισμών, έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας, δεν είμαστε ανόητοι, δεν θριαβολογούμε άδικα. Αλλά δεν θέλουμε και την πραγματικότητα να διαστρέφεται επουδενή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο πράγματα να θίξω ακόμα. Πρώτο θέμα που θέλω να θίξω είναι ο φτηνός λαϊκισμός της Χρυσής Αυγής. Εδώ στο διάστημα αυτό ζήσαμε, λείπει φυσικά ο εκπρόσωπός της, δεν θέλω να ανοίξω διάλογο επουδενή, γι' αυτό δεν το είπα. Ακούσαμε να εκτελήσετε και είδαμε να εκτελήσει ένας φτηνός λαϊκισμός με μια διαστροφή ενιών και μια ισοπαίδωση των πάντων. Δεν μας αφορά, δεν ανοίγουμε διάλογο, αλλά στη τελευταία ανάλυση η πράξη και το αποτέλεσμα θα κρίνουν και πραγματικά θα κρίνει το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής το πολιτικό μέλλον στην Ελλάδα και τολμώ να πω ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο πια μετά το πόρισμα. Και εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Παλωμενάκη. Ελάτε στα